Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεόν, ειν απτεσμάτων αφέσιν, παράσχητες ψυχές Θεία όργανα του Παρακλήτου και εκφάντορες του Θεού Λόγου, ανεβήχθητε Θεόπτε Απόστολοι, Βαρθολομέ των δώδεκα συσκήνε και Βαρναβά, Υιός Παρακλήσεως, αλετήσαστε Χριστόν τον Θεόν πανεφήμι, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος. Τη ενδεκάτη του μηνός Ιουνίου, η Ιερά Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Η σύναξη της υπεραγίας δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου εν το άδειν, το άξιον εστίν. Θεοπέμπτου μάρτυρος και εταίρων τεσσάρων μαρτύρων. Βαρνάβα Οσίου του Ενβάσα της Κύπρου. Λουκά του νέου Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Ιατρού και Ομολογητού. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος. Το όνομά του είναι Ναθαναήλ. Βαρθολομαίος είναι το πατρόνυμό του, Υιός του Θολομαίου. Ήταν φίλος του Αποστόλου Φιλίππου. Μαζί πήγαν στην Μικρά Ασία και υπέφεραν πολλούς διωγμούς από τους ειδωλολάτρες. Μετά από το μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο Απόστολος Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αραβία, στην Περσία και στην Ινδία. Στους Ινδούς παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μεταφρασμένο στη γλώσσα τους. Είχε μαρτυρικό τέλος στην Αρμενία και το λείψανό του ρίχθηκε στην θάλασσα και φανερώθηκε σε περιοχή της Σικελίας, στο νησί Λιπάρα. Ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους, καταγόταν από την Κύπρο, υπήρξε συμμαθητής του Αποστόλου Παύλου, στον Ιουδαίο διδάσκαλο και ραβίνο τον Γαμαλιήλ. Ονομαζόταν Ιωσής και πήρε το όνομα Βαρνάβας, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε πολλά μέρη, στα Ιεροσόλυμα, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο, όπου και είχε μαρτυρικό τέλος. Όταν τον ενταφίασαν, του έβαλαν μέσα στον τάφο και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο το είχε γράψει με τα ίδια του τα χέρια, στην γλώσσα την ελληνική. Το Ευαγγέλιο αυτό μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και παραδόθηκε στον Ζήνονα. Και οι δύο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου, ότι εις πάντα τα έθνη δι πρώτον κηρυχθήνε το Ευαγγέλιον. Δηλαδή πρέπει σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο, να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο, για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για εκείνους που δεν θα πιστέψουν.
Πατέρον αθρίστητε πάσα του αθοπληθείς, πιστός εορτάζοντες, σήμερον χαίροντες και φέδρος αλλάζοντες. Πάντες ενεφροσύνη του Θεού γαρ ημίτηρ, νυν παρά του Αγγέλου παραδόξος υμνείτε. Διός Θεοτόκον αΐ, ταύτην δοξάζομαι. Της επτήσου εικόνη Γαβρίλο Αρχάγγελος, κατά πτάς εν σχήμα τη ξένο, την οδύνση ανέμελψε. Αξιον εστίν ως αληθώς την μόνην μακαρίζειν σε άγνη, ως μητέρα του των όλων δημιουργού και σώζουσαν τους κράζοντας. Δόξα της θαυμασής σου Αγνή, δόξα της μεγαλής σου, δόξα τη πρόσημά σου, πρόνοια άχραντε. Εορτάζει σήμερον απασώθος, ότι ύμνους δε δέκτε υπό Αγγέλου θαυμαστός σου της Αγνής Θεομητώρος, ειν πάσα κτήσεις δοξάζει γερέρουσα. Αξιών ημνήν σε διαπαντός την Θεού Μητέρα και προστάτην των γηγενών, παρά του Αγγέλου Παρθένε διδαχθέντες, υμνούμεν κάθε κάστην τα μεγαλεία σου. Η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, δηλαδή η παράδοση από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ του ύμνου «Άξιον εστίν». Η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου το «Άξιον εστί» φυλάσσεται σήμερα στο ναό του Πρωτάτου των Καριών του Αγίου Όρους και βρισκόταν κατά τα τέλη του 10ου αιώνος σε ένα κελί κοντά στις Καριές, που σήμερα φέρει την επωνυμία το «Άξιον εστί» λόγω του εξής θαύματος. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία στο ναό του Πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του, που έμενε μόνος στο κελί,
κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό, με τον οποίο μάλιστα συνέψαλε και την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν λοιπόν έφτασαν στην ενάτη οδή του κανόνος του όρθρου, ο μεν μοναχός του κελίου έψαλε τον ύμνο «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ», ο οποίος είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά του Ποιητού, που ψαλόταν τότε όπως και σήμερα μαζί με τους θεομητορικούς στίχους της ενάτης οδής της Θεοτόκου. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Ενώ ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το τότε μέχρι άγνωστο προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Το προήμιο αυτό τόσο θαυμασμό προκάλεσε στον ντόπιο μοναχό, ώστε το ζήτησε και γραπτός, για να μπορεί να το ψάλει και αυτός. Επειδή όμως δεν βρέθηκε μελάνι και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο αυτό με το δάχτυλό του σε μία πέτρινη πλάκα και πρόσθεσε ότι έτσι πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους. Έπειτα ο μοναχός αυτός έγινε άφαντος. Και ο μοναχός αυτός δεν ήταν άλλος από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Οι Αγιορείτες έστειλαν την αγγελοχάρακτη πλάκα στον βασιλέα και στον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά αυτός ο αγγελικός ύμνος, την μετέφεραν στο πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και ετήσια πανήγυρη εις ανάμνησιν του θαύματος και προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάρι, η εορτή αυτή ετελείτο στο κελί, όπου είχε γίνει το θαύμα, και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός. Ιατρών και ποιμένα Λουκά τιμήσομεν, συμφέρου πόλεως ποιμνής, αρχιερέα λαμπρών, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα σεξορία στα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα θλίψεις και τα ονείδη, των επεσχάτων φανέντα εν τη Ρωσία νέων Άγιων. Νέων Άγιων του Παρακλήτου σε ανέδειξεν Λουκά η χάρις εν καιρίς διωγμόντε και θλίψεων νόσους μεν ως ιατρός εθεράπευσαν και τας ψυχάς ως ποιμήν καθοδήγησας. Πάτερ τίμιε εγγάμων τύπος και μοναστών πρέσβευε σώθηνε τας ψυχάς Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Θεία, ευήογ μου μακάριε, δύο και θάλπος νοητών, το εκ Θεούς η εξεχέ. Χυμαζομένης Λουκά πανσεβασμίε. Συμφέρου πόλεως Λουκάν τον αρχιποιημένα και τρόντον επιστήμονα των αριστών. Η φυλαγή υμνήσομεν εγκαρδίως εν Ρωσία γαρβίωσας ως περάγγελος. Ομολόγησε Χριστού το Θείον όνομα, διοκράζομεν χέρις Πάτερ αείδη. Χέρις της Ρωσίας νέος βλαστός και των ασθενούντων ο προστάτης και βοηθός. Χέρις Εκκλησίας Χριστού ο Ιεράρχη, ποιμήν Θεόφρον αξιοτιμήτε. Χέρις επισκόπων ο κοινωνός της Ρωσίας πάσης, ο Θεός ο Φως Ιατρός. Χέρις της Κρυμαίας ο Θείος Ποιμεναρχής, Λουκά των Ορθοδόξων ο νέος ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας, ο ιατρός, θεραπευτής και ομολογητής. Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Είναι τα λόγια του Αγίου Λουκά, επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Ο κατακόσμων Βαλεντίνος Φιλίκοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι γεννήθηκε στο Κάρτς της Ουκρανίας και καταγόταν από ονομαστή αρχοντική οικογένεια. Καθώς μεγάλωνε, ένιωσε την ανάγκη να εργαστεί για την ανακούφιση του πόνου, γι' αυτό και μπήκε στην ιατρική σχολή του Κιέβου. Τελειώνοντας τις σπουδές του, γνώρισε και νυμφεύθηκε την Άννα Βασιλίγευνα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Ανεδείχθη σε σπουδαίο χειρουργό, και το 1917 έγινε αρχίατρος στο νοσοκομείο της Τασκένδης. Με μελέτη και έρευνα κάνει πρωτοποριακές επεμβάσεις που εκπλήσουν τον ιατρικό κόσμο και αναδεικνύεται ειδικός στις πυογόνες λοιμώξεις. Το 1920 εκλέγεται καθηγητής στην ιατρική σχολή. Πριν ξεκινήσει κάθε εγχείρηση, με ένα βαμβάκι βαμμένο σε ιόδιο σχημάτιζε έναν σταυρό στο σημείο της επέμβασης,
προσευχόμενος στον Θεό και στην Παναγία. Είναι η εποχή που η Εκκλησία διώκεται από τους κομμουνιστές και ο Βαλεντίν κρυφά χειροτονείται, μετονομάζεται Λουκάς και αναλαμβάνει την Επισκοπή της Τασκένδης. Παράλληλα χειρουργεί και λειτουργεί. Για την θρησκευτική του δράση συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Σιβηρία. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην εξορία. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρετεί εθελοντικά τους τραυματίες. Το 1946 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας, όπου με διώξεις πολλές υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Από τις μεγάλες δοκιμασίες κλονίστηκε η υγεία του και προς το τέλος της ζωής του έχασε το φως του. Όμως έγραφε και κήρυτε μέχρι τελευταίας πνοής. Στις 11 Ιουνίου του 1961 κοιμήθηκε ειρηνικά. Από την Εκκλησία αναγνωρίστηκε ως Άγιος, ύστερα από τα πολλά θαύματα, και τιμάται ως αγωνιστής ιεράρχης και ανάργυρος ευσεβής ιατρός.